Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και πάλι. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται στον Ιερό Ναό Αγίας Άνης Κατερίνης η πρώτη κηδεία του θύματος, του πολύ νεκρού δυστυχήματος στα Τέμπη. Πρόκειται για την 34χρονη Αθηνά Κατσάρα, η οποία μετά από σχεδόν 2-24 ώρα ταυτοποιήθηκε. Η Αθηνά, η οποία ήταν μητέρα ενός αγοριού μόλις 2 ετών, βρισκόταν στο μοιραίο δρομολόγιο μαζί με τον σύζυγό της, τον Νίκο, ο οποίος νοσηλεύεται τραυματισμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Ο Αλέξανδρος Γίγος τώρα θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, Αλέξανδρε. Δεν έχουμε τον Αλέξανδρο Γίγο στην γραμμή μας. Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Στο πένθος έχει βυθιστεί ολόκληρη η χώρα, η οποία θρηνεί για τις ζωές που χάθηκαν στη μοιραία σύγκρουση στα Τέμπη. Στα νοσοκομεία της Λάρισας εκτυλίσσονται σκηνές από αρχαία τραγωδία, με τους συγγενείς των θυμάτων να λυγίζουν από τον πόνο της απώλειας των αγαπημένων τους προσώπων. Πάμε να βρούμε την Κατερίνα Ρίστα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα. Με φωνάζουν εμένα. Πάμε στη Δήμητρα Τζιότζιου, κυρίες και κύριοι. Με συγχωρείτε εμένα για αυτό το μπέρδεμα, η οποία είναι στο σημείο που ολοκληρώνονται οι έρευνες ώστε να συμπληρωθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα το τραγικό παζλ της σύγκρουσης που κόστισε δεκάδες ανθρώπινες ζωές. Έλα, Δήμητρα. Μας ακούει η Δήμητρα Τζιότζιου. Λοιπόν, πάμε στην Κατερίνα Ρίστα στο νοσοκομείο της Λάρισας, αφού διορθώσουμε την γραμμή της. Κατερίνα. Πριν από λίγο, λοιπόν, κάναμε τη δήλωση. Μας ήρθε και μας μίλησε ένας γιατρός του νοσοκομείου, ο κύριος Λαχανάς. Ο κύριος Λαχανάς τις πρώτες ώρες ήταν στην υποδοχή, όπως μας έλεγε, των οικογενειών, των συγγενών. Το σημείο αυτό βρίσκεται στα αριστερά του νοσοκομείου, είναι εκεί όπου είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι συγγενείς. Και μας περιέγραφε ο άνθρωπος αυτές τις πρώτες τραγικές στιγμές που βίωναν όλοι μαζί, γιατροί, οικογένεια, συγγενείς, όλοι εκεί συγκεντρωμένοι, που το κοιτούσαν, όπως μας έλεγε, στα μάτια και όλοι ζητούσαν μια απάντηση. Για εκείνες τις πρώτες στιγμές δεν είχε καμία απάντηση να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους. Μας περιέγραφε ότι μέσα οι σκηνές είναι πολύ δύσκολες. Είναι δύσκολες και για το ίδιο το προσωπικό του νοσοκομείου, καθώς, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι αυτήν την ώρα, θα το πω σε εισαγωγικά, όπως μου το μετέφεραν και οι ίδιοι, αυτή την ώρα δεν κάνουμε τη δουλειά μας, αυτή την ώρα δεν είμαστε επαγγελματίες, αυτή την ώρα είμαστε πρώτα απ' όλα άνθρωποι, είμαστε οι γονείς, είμαι η μαμά μου, λέγει μια νοσηλεύτρια, είμαι η αδερφή, δεν κάνω τη δουλειά μου αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ για να προσφέρω την ψυχή μου σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί θα μπορούσα εγώ να είμαι στη θέση τους. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αφού διορθώσαμε, κυρίες και κύριοι, και τη γραμμή μας με τον Αλέξανδρο Γίγο που είναι στην Κατερίνη, στην κηδεία της Αθηνάς Κατσάρα, για πάμε να τον βρούμε. Αλέξανδρε. Γιώργο, είναι τόσος πολύς ο κόσμος ο οποίος έρχεται συνεχώς, δεν σταματάει, έχει δημιουργηθεί και ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο έξω από την εκκλησία, έχουν έρθει και τροχονόμοι να βοηθήσουν λίγο την κυκλοφορία, καθώς όπως βλέπετε δεν σταματάει ο κόσμος να φτάνει εδώ, να αποδώσει ένα φόρο τιμής, να στηρίξει την οικογένεια, να τους δείξει ότι είναι κοντά της, ότι τη στηρίζει, όχι μόνο αυτήν την οικογένεια, αλλά και όλες τις οικογένειες των θυμάτων. Αυτό μας λένε συνεχώς, έρχονται, μας πλησιάζουν και μας λένε ότι δεν είναι μόνο η Αθηνά, δεν είναι το μόνο θύμα, ακολουθούν άλλες τουλάχιστον 56 κηδείες. Είναι ένας μεγάλος αριθμός όπου σε όλους αυτούς θα είμαστε κοντά. Αυτή τη στιγμή ξεκίνησε και η εξόδιος ακολουθία. Θα τους αφήσουμε τους ανθρώπους, Αλέξανδρε, θα αφήσουμε τους ανθρώπους, Αλέξανδρε, να βιώσουν τον πόνο τους, διότι και για αυτούς είναι πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Κρατώ πάντως την εντυπωσιακή προσέλευση που μας έδειχνες, πάρα πολλοί κόσμος. Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο Γίγο. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Λιανοκλάδι, καθώς είναι συντετριμένοι οι κάτοικοι της περιοχής μετά την είδηση ότι ένα δικό τους παιδί χάθηκε στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο λόγος για τον μηχανοδηγό Σπύρο Βούλγαρη, που βρισκόταν μέσα στην εμπορική αμαξοστοιχεία που είχε ξεκινήσει από την Θεσσαλονίκη. Ο Λάμπρος Δεμερτζής θα μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί. Λάμπρο. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, όπως είπες και εσύ. Η οικογένεια του ΟΣΕ θρηνεί 9 άτομα και βέβαια σε αυτά και το Γιώργο Βούλγαρη, όπως ανέφερες και εσύ, το μηχανοδηγό του 35χρονο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ο οποίος βρήκε φρικτό και ακαραίο θάνατο. Όπως επίσης και ο συνάδελφός του, ο Γιάννης ο Τζοβάρας, ο οποίος ήταν συνοδός, είχε καιρό να ταξιδέψει με το συγκεκριμένο δρομολόγιο, δυστυχώς μπήκε και αυτός
στο πρώτο βαγόνι έχει ταυτοποιηθεί και αυτός. Είναι στιγμές οι οποίες καθημερινά βιώνουμε τις τραγωδίες και μέσα από τον ΟΣΕ και βεβαίως τις επόμενες ώρες που οι ίδιοι εργαζόμενοι θεωρούν ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους ίδιους να μπουν ξανά μέσα στα τρένα. Λάμπρο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα βάλουμε μία ανωτελεία με την ενημέρωση στην νοηματική η οποία ολοκληρώνεται. Θα είμαστε και πάλι σε πάρα πολύ λίγο μαζί. Είμαστε και εν αναμονή, κυρίες και κύριοι, της νέας επίσημης ενημέρωσης από την ελληνική αστυνομία και από την πυροσβεστική υπηρεσία για το που είμαστε. Βλέπετε τον τελευταίο απολογισμό νεκρών, τραυματιών και νοσηλευομένων σε ΜΕΘ. Σε πολύ πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα πάμε και σήμερα έως τις 5 παρά το απόγευμα, έχοντας ανατρέψει την κανονική ροή του προγράμματός μας. Προς ώρα σας ευχαριστώ. Τα λέμε σε πολύ λίγο.